Με το παρόν σχέδιο νόμου, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κυρώνει τη συμφωνία μεταφοράς της έδρας του ΕΝΙΖΑ, Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας Δικτύων και Πληροφοριών, από το Ηράκλειο Κρήτη στην Αθήνα. Η συμφωνία, για να μην ξεχνιόμαστε, υπογράφηκε τον Νοέμβριο του 2018 από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και τον ΕΝΙΖΑ. Γι' αυτό άλλωστε, όπως ακούσαμε και τώρα, και οι δύο υπερψηφίζουν την αλλαγή έδρας του ΕΝΙΖΑ. Το κίνημα αλλαγής απέφυγε να μιλήσει για την ουσία, αλλά συμφωνεί όπως υπόθηκε και περιορίζεται μόνο σε ένα ρόλο απατημένης συζύγου. Για την ιστορία, ο οργανισμός συστάθηκε το 2004 και ως έδρα επιλέγει τη χώρα μας και συγκεκριμένα το Ηράκλειο. Η αποστολή του βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 460 του 2004 ήταν να συμβάλλει σε ένα υψηλό επίπεδο ασφάλειας δικτύων και πληροφοριών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς των χωρών μελών της. Με τον κανονισμό 526 του 2013 του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποιήθηκαν τροποποιήσεις στον τρόπο λειτουργίας και την οργάνωση του οργανισμού. Ενώ το 2017 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατέθεσε εκ νέου πρόταση με νέες τροποποιήσεις στον κανονισμό λειτουργίας αντικαθιστούντας το προηγούμενο του 2013. Μπορεί φαινομενικά το επίδικο της σύμβασης να είναι η αλλαγή έδρας του ΕΝΙΖΑ από το Ηράκλειο στην Αθήνα. Στην πραγματικότητα πρόκειται για την αναβάθμιση του ρόλου του από απλό οργανισμό ασφάλειας της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Κυβερνοασφάλεια. Το κριτήριο του ΚΚΕ για την αποδοχή ή όχι της Συμφωνίας Αλλαγής Έδρας του ΕΝΙΖΑ καθορίζεται από το περιεχόμενο, τη λειτουργία και τους στόχους του, για να μην πω της ύπαρξης ενός τέτοιου οργανισμού. Κατά τη γνώμη μας, η διαχρονικά από προσανατολιστική διαμάχη και ο θόρυβος για την τοποθεσία της έδρας του ΕΝΙΖΑ, αν θα είναι στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Αθήνα ή σε άλλη χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επιχειρεί να συσκοτήσει ουσιαστικά ζητήματα του οργανισμού. Πολλά θα μπορούσα να πω για το λαϊκισμό και τα κροκοδίλια δάκρυα βουλευτών του Ηρακλείου, της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟ, κινήματος αλλαγής και άλλων για την παραμονή της έδρας του ΕΝΙΖΑ στο Ηράκλειο. Δεν έχει όμως κανένα νόημα να πέσουμε σε ένα τέτοιο επίπεδο πολιτικής αντιπαράθεσης όταν αυτό που έχει σημασία είναι η ουσία. Η ουσία λοιπόν των αλλεπάλληλων τροποποιήσεων στον κανονισμό λειτουργίας του ΕΝΙΖΑ βρίσκεται στην παραπέρα ενίσχυση του αντιδραστικού του χαρακτήρα και τα μεγάλα μονοπωλιακά συμφέροντα που συνδέονται με το κυβερνοπόλεμο. Αναγνωρίζεται σχεδόν ως διπλωματική αποστολή και παρέχει μια σειρά από σχετικές διευκολύνσεις όπως άσυλο, εξαιρέσεις από φορολογία, ΦΠΑ, τελωνιακούς δασμούς και άλλες οικονομικές διευκολύνσεις. Άσυλο στις διπλωματικές αποστολές, νόμος και τάξη στον εσωτερικό εχθρό με την κατάργηση του ασύλου, του πανεπιστημιακού ασύλου. Η ακόμα μεγαλύτερη σύνδεση του ΕΝΙΖΑ με την κυβερνοασφάλεια βασίζεται στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 1148 του 2016, της λεγόμενης Οδηγίας NIS, η οποία ενσωματώθηκε στο Εθνικό Δίκαιο τον Νοέμβρη του 2018 επί ΣΥΡΙΖΑ και προβλέπει την επίτευξη ενός κοινού ελάχιστου επίπεδου ασφάλειας συστημάτων δικτύου και πληροφοριών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην πραγματικότητα αφορά τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της κερδοφορίας επιχειρηματικών ομίλων. Το ζήτημα της κυβερνοασφάλειας, όπως το αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει δύο πλευρές κατά τη γνώμη μας. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία ενός ακόμη κατασταλτικού μηχανισμού με εξειδικευμένο στόχο το διαδίκτυο, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τις τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνιών. Η δεύτερη, αξιοποιώντας την πρώτη, έχει να κάνει με ένα νέο πεδίο κερδοφόρας δράσης των αντίστοιχων επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ανταγωνισμό τους με άλλους ομίλους, αλλά και τη συνολική ανάπτυξη της ενιαίας ψηφιακής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με στοιχεία της Επιτροπής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι καθαρός εισαγωγές προϊόντων και λύσεων κυβερνοασφάλειας και εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από παρόχους εκτός Ευρώπης. Η αγορά κυβερνοασφάλειας αποτελεί παγκοσμίως μια αγορά 600 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να αναπτυχθεί εντός τις επόμενες πενταετίες κατά μέσο όρο περίπου 17% όσον αφορά τις πωλήσεις, τον αριθμό των εταιριών και τις θέσεις απασχόλησης. Ωστόσο, μόνο 6 κράτη-μέλη συγκαταλέγονται στις πρώτες 20 χώρες με ηγετικό ρόλο στον τομέα της κυβερνοασφάλειας από την πλευρά της αγοράς.
Παρόλα αυτά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση δραστηριοποιούνται πάνω από 660 οργανισμοί στον κλάδο. Άρα το ζήτημα για το κεφάλαιο τους επιχειρηματικούς ομίλους είναι αυτή η υποδομή να μετατραπεί σε εμπορικά αξιοποιήσιμα προϊόντα και λύσεις, δηλαδή κερδοφόρα αποτελέσματα. Η πρόταση αλλαγής του κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον ΕΝΙΖΑ το 2017, με βάση τον οποίο αναβαθμίζεται, όπως λέει και το σχέδιο νόμου, και αλλάζει έδρα, έχει δύο σκέλη. Το πρώτο αφορά την ενίσχυση του ΕΝΙΖΑ που καθορίζεται σαν αρμόδιος φορέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφάλεια στον κυβερνό χώρο και αναλαμβάνει να συντονίζει τις εργασίες των εθνικών αρμόδιων φορέων στο τομέα της πιστοποίησης. Το δεύτερο σκέλος αφορά τη θέσπιση ενιαίας διαδικασίας πιστοποίησης για ασφάλεια στον κυβερνό χώρο των διαφόρων συσκευών και προϊόντων της τεχνολογίας των πληροφοριών. Η επιδίωξη αυτή, κατά τη γνώμη μας, συνδέεται και με την έννοια αγορά, τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων και κυκλοφορία των εμπορευμάτων τους, ώστε να μην υπάγονται σε διαφορετικές διαδικασίες πιστοποίησης στα διάφορα κράτη-μέλη. Γι' αυτό θεσπίζει Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης και καθορίζει τις βασικές λειτουργίες και καθήκοντα του ΕΝΙΖΑ, που συντονίζει την ομάδα πιστοποίησης που αποτελείται από τις εθνικές εποπτικές αρχές πιστοποίησης. Στόχος είναι τα πιστοποιητικά που θα εκδίδονται από τα κράτη-μέλη να θεωρούνται έγκυρα και αναγνωρισμένα σε όλα τα κράτη-μέλη. Κυρίες και κύριοι, ο λεγόμενος κυβερνοχώρος έχει εξελιχθεί, εκτός όλων των άλλων, σε ένα πεδίο σφοδρών ενδοϊμπεριαλιστικών συγκρούσεων και ενδοαστικών ανταγωνισμών. Στα πλαίσια αυτά, χώρες και μονοπόλια προσβάλλουν ηλεκτρονικά συστήματα, υποκλέπτουν δεδομένα άλλων χωρών και μονοπωλίων προκειμένου να εξυπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα, να διασφαλίσουν πλεονεκτική θέση στο μεταξύ τους ανταγωνισμό, με μόνιμο θύμα τους λαούς. Η ελληνική αστική τάξη παίζει με αυτούς τους ανταγωνισμούς στην προσπάθειά της να εξασφαλίσει μέρος από τη μοιρασιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, για λογαριασμό των δικών της μονοπωλίων, στον ανηλαιή ανταγωνισμό τους με άλλα ανταγωνιστικά μονοπόλια άλλων υπεριαλιστικών κρατών, αμερικάνικα, κινέζικα, ρώσικα, κάνει προσπάθειες για να θωρακίσει τα δίκτυα και τις πληροφορίες της. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι τα συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών είναι σημαντικοί παράγοντες για την προστασία των δικών της μονοπωλιακών δράσεων στην εξέλιξη της οικονομίας και της κοινωνίας, όπως αναφέρει και η αιτιολογική έκθεση, γι' αυτό και ενθαρρύνει τη συνεργασία με τον Οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφοριών. Ο στόχος αυτός, κατά τη γνώμη μας, είναι άμεσα συνυφασμένο με τη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ελεύθερη αγορά, την ελεύθερη κίνηση κεφαλαίων στα πλαίσια αποτελεσματικότερης εφαρμογής της συνθήκης του Μάστριχτ, για την προστασία του τραπεζικού και επιχειρηματικού απορρίτου, των φορολογικών παραδείσων και των offshore εταιριών, την ελεύθερη εξαγωγή και εισαγωγή κεφαλαίων και, κατά συνέπεια, συνολικά τον κεφαλαιοκρατικό τρόπο λειτουργίας της οικονομίας. Στην πραγματικότητα, ο ΕΝΙΖΑ αναβαθμίζει και επεκτείνει τους σκοπούς του, συμπεριλαμβάνοντας εκτός των άλλων και αστυνομικά καθήκοντα. Όχι απλώς η ασφάλεια των δικτύων επικοινωνίας, αλλά στην πραγματικότητα η αντιτρομοκρατική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταπολέμηση τρομοκρατικών επιθέσεων στον κυβερνοχώρο, η προστασία των υποδομών πληροφοριών ζωτικής σημασίας, δημόσιων, ιδιωτικών, στρατιωτικών κτηρίων και άλλων. Αυτή τη στρατηγική υπηρετεί και η Εθνική Αρχή Κυβερνού Ασφάλειας ως ενιαίο κέντρο επαφής στα πλαίσια διασυνοριακών συνεργασιών των αρχών κυβερνού ασφάλειας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ίδιο υπηρετεί και η υφιστάμενη Διεύθυνση Κυβερνού Ασφάλειας του ΙΠΕΘΑ στα πλαίσια προστασίας των συμφερόντων του ΝΑΤΟ. Ο οργανισμός αυτός προορίζεται, ο ΕΝΙΖΑ δηλαδή, να αποτελέσει την τεχνολογική υποδομή για τους κατασταλτικούς μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η Europol και η Eurojust, και των ανάλογων υπηρεσιών των κρατών μελών, ισοπεδώνοντας τα ανεπαρκή και ψευδεπίγραφα μέτρα δίθεν προστασίας προσωπικών δεδομένων στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών. Μάλιστα, εκπρόσωποι των αστυνομικών μηχανισμών εκπροσωπούνται στα όργανα του οργανισμού αυτού με την ονομασία μόνιμη
ομάδα ενδιαφερομένων του οργανισμού. Συνεπώς, μεγαλώνει το μέγεθος και η σημασία του, η διασύνδεσή του με τις μεγάλες μονοπωλιακές επιχειρήσεις του κλάδου, χωρών, άλλων ενδιαφερομένων, του ΝΑΤΟ, υπεριαλιστικών κέντρων, διευρύνοντας έτσι το πεδίο δράσης του. Κατά συνέπεια, η όποια αναφορά στην κυβερνοασφάλεια για την προστασία των χρηστών του διαδικτύου γενικά, κατά τη γνώμη μας, είναι υποκριτική ή τουλάχιστον δεν αφορά τα συμφέροντα και την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του λαού από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ελληνικό κράτος. Αντίθετα, υπάρχει συλλογή δεδομένων μεθοδευμένη από κράτη και επιχειρήσεις. Μεγάλες επιχειρήσεις που ελέγχουν το διαδίκτυο παρακολουθούν μαζικά άπαντες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και το σχετικό πλαίσιο διευκολύνει αυτή την παρακολούθηση. Αστικά κράτη παρακολουθούν και μεθοδεύουν σχετικές δράσεις μόνο εναντίον των εργαζομένων. Χαρακτηριστικές είναι οι αποφάσεις του ελληνικού κράτους, των κυβερνήσεων, με τελευταία αυτή του ΣΥΡΙΖΑ, για τη λογοκρισία στο διαδίκτυο και η συγκρότηση της Επιτροπής για τη διαδικτυακή προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας, χωρίς καν τη συμμετοχή δικαστικών. Ο πραγματικός αντίπαλος του λαού είναι η διαδικτυακή του παρακολούθηση από μονοπόλια, αστικές κυβερνήσεις, μυστικές υπηρεσίες, άλλους μηχανισμούς υπεριαλιστικών κέντρων. Οι εξελίξεις με τον ΕΝΙΖΑ αποδεικνύουν ότι δεν υπάρχει πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην κατευθύνεται στην εξυπηρέτηση συμφερόντων των μονοπωλίων. Ο αντιλαϊκός χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης σαρώνει τα λαϊκά συμφέροντα, τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις λαϊκές ελευθερίες. Γίνεται πιο επιτακτική η ανάγκη της εργατικής λαϊκής πάλης για την ανατροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των μηχανισμών και οργανισμών της, για την αποδέσμευση για κοινωνικοποιημένα μέσα παραγωγής και λαϊκή εξουσία. Στα 12 λεπτά ή στα 11 ήταν, κυρία Πρόεδρε? Είχα καθυστερήσει, δεν σας έχω δικήσει. Έχετε ήδη μιλήσει πάνω από το... Ολοκληρώνω πάντως. Από τα παραπάνω γίνεται φανερό ότι το ΚΚΕ είναι αντίθετο με το ρόλο το περιεχόμενο, τους σκοπούς ίδρυσης και λειτουργίας του ΕΝΙΖΑ, είτε είναι στην Αθήνα η έδρα του, είτε στο Ηράκλειο ή σε οποιοδήποτε μέρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ριζικά αντίθετο με τέτοιους αντιδραστικούς οργανισμούς που δουλεύουν για λογαριασμό μονοπωλιακών ομίλων στον ανηλαιή ανταγωνισμό τους με άλλα ανταγωνιστικά μονοπόλια άλλων υπεραλιστικών κρατών. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει κανένας λόγος να μπούμε σε μια συζήτηση για το πού θα είναι η έδρα του ΕΝΙΖΑ. Διαφωνούμε και καταψηφίζουμε, κύριε Υπουργέ.